Φίλοι μου, καλημέρα. Πρωί πρωί σηκωθήκαμε για να φτιάξουμε αρνάκι με πατάτες στο φούρνο. Συνοδευτικά έχουμε κρεμμύδι για ενίσχυση της γεύσης, σκόρδο και όσοι θέλετε μπορείτε να βάλετε καμιά ντομάτα ή καμιά πιπεριά. Ξεκινάω λοιπόν με τη γάστρα μου. Βάζω από κάτω σαν βάση μια σκάρα γιατί θέλω να αποφύγω όλα τα υγρά. Δεν θέλω να μου λιάσουν. Παίρνω μερικά κρεμμύδια και τα βάζω και αυτά διάσπαρτα έτσι να αναμειχτούν οι γεύσεις. Μπορούμε τις πατάτες και τα κρεμμύδια να τα περάσουμε με μουσταρδόμελο, ένα μέρος μουστάρδα, δύο μέρη μέλι. Μπορούμε να βάλουμε λίγο κουρκουμά αν θέλουμε, λευκό πιπέρι, αλάτι οπωσδήποτε και λάδι. Αυτά θα τα βάλουμε στο τέλος όλα. Και εδώ πέρα, τσακ, έχω το αρνάκι μου. Μου έχει κόψει ωραία κομμάτια ο κρεοπόλης, τα οποία τα βάζω από πάνω. Όλα αυτά θα πάνε να σκεπάσουν τις πατάτες. Μαγειρεύουμε για 5 άτομα. Έχω βάλει περίπου 2,5 κιλά. Ορίστε πως είναι. Και τώρα τα σκορδάκια μας διάσπαρτα θα τα βάλουμε για να μυρίσει. Ενισχυτικό γεύσης πάντα με το αρνάκι πάει το δεντρολίβανο. Άρα θα φροντίσουμε και το δεντρολίβανο. Θα βάλουμε 3-4 ματσάκια μέσα. Αυτό είναι. Κοιτάξτε πόσο εύκολα και γρήγορα έγινε. Βάλτε μπόλικο αλάτι, μην το λυπάστε, να ασπρίσει που λέγανε οι παλιοί. Λάδι. Το λάδι θα τρέξει από το αρνάκι να πάει κάτω στις πατάτες και θα δημιουργηθεί μια ωραία βάση. Το μυστικό με τις τραγανές πατάτες στο τέλος, όσοι θέλετε, μπορείτε να αφαιρέσετε το ζουμί. Τις ξαναψήνουμε τα τελευταία 10 λεπτά χωρίς ζουμί και γίνονται τραγανές απ' έξω και από μέσα μαλακές. Προσθέτω λίγο νερό, μισό νερό ποτήρι και κλείνω. Η γάστρα μου είναι έτοιμη και πού θα πάει? Στη ψησταριά μας την έξιβος. Την έχουμε ανάψει, την έχουμε προθερμάνει. Είναι ήδη στους 180 βαθμούς, 4 ώρες τουλάχιστον. 4 ώρες κλειστό, ερμητικά κλειστό, γι' αυτό πάντα ελέγχεται το καπάκι. Θα τη βάλουμε μέσα. Οπ. Και θα κλείσουμε το κάλυμα. Λοιπόν, κοντά 4 ώρες η μυρωδιά εδώ, δεν μπορώ να σας πω, δεντρολίβανο, σκόρδο, καταπληκτικά. Αλλά έχουμε τη μυρωδιά ενός μεστού φαγητού. Λοιπόν, 160 βαθμούς σταθερά. Παίξαμε εδώ πέρα με τους καυστήρες μας, στο πολύ χαμηλό, γιατί θέλαμε απλά να συντηρήσουμε τη φωτιά. Πάμε να δούμε μέσα τι κάναμε. Για έλα κοντά. Ξεροψημένα όλα. Τέλεια. Βλέπουμε τις πατατούλες. Από κάτω τα κρεμμυδάκια.
Θα το κλείσω και θα το σκεπάσω. Δεν έβγαλε πολλά υγρά. Πατατούλες, τραγανές. Για να κάνουμε μια δοκιμή. Πώς φεύγει το παϊδάκι. Το κόκαλο είναι ολοκάθαρο. Okay. Σημαίνω καλά μέσα. Καταπληκτικό. Σβήνω τους καυστήρες μου εντελώς και θα το αφήσω άλλα 15 με 20 λεπτά να ηρεμήσει και θα σας έχω μετά στο πιάτο, τα υπόλοιπα. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε επιτέλους τη γάστρα. Για άλλα κοντά. Ωραία πράγμα. Ωραίο χρώμα. Ψημένο. Τέλεια. Για πάμε να σερβίρουμε το πιάτο μας. Ψαχνώ. Έχουμε και το παϊδάκι μας. Όσοι είναι μερακλίδες στο κόκαλο. Πατατούλες. Όπα. Σεροψημένες. Ο υδρολίβανο έχει δώσει όλα τα αρώματα. Το κρεμμύδι μας έχει λιώσει. Μια ομορφιά. Εξαιρετική γεύση. Εσύ τι θέλει. Και ένα κομμάτι στην τεμπούλα. Παιδιά, αυτό ήταν το αρνάκι μας. Σιγάστρα, ψαχνό. Ωραίο ξεροψημένο. Εύκολα μαλακώνει. Και να δούμε εδώ και το κόκαλο. Πολύ μαλακό όλο. Καλά ψήματα σε όλους. Από το Χάρη και την Έξιβος. Γεια σας. Καλή Κυριακή.